έκθεση, η εκδήλωση αυτή της έκθεσης γίνεται με σκοπό να γνωρίσουμε κάποια άτομα από το χωριό μας που ασχολούνται με τη ζωγραφική και ενώ τους γνωρίζουμε δεν ξέρουμε τι κάνουν. Και ο δεύτερος λόγος είναι να γνωρίσουμε τον Κριστιαν Ζερβός, ο οποίος κατάγεται από τα μέρη μας και για τη ζωή του και το έργο του θα σας πει ο Γιάννης Παπαδάτος. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Πολλούς και πολλές από εσάς έχω αρκετά χρόνια να τους δω. Κάποιοι από την Αμερική, κάποιοι άλλοι από την Αθήνα και κάποιους άλλους βεβαίως από εδώ. Και πραγματικά αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται από το Σύλλογο νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και κυρίως στις μέρες μας, στις εποχές μας, που χρειάζεται η συλλογικότητα, χρειάζεται το να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα με έναν ζεστό, με έναν ανθρώπινο τρόπο. Αν πραγματικά η τέχνη, η ζωγραφική, η ποίηση, το θέατρο, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, αυτές οι τέχνες, αν είναι αλήθεια ότι μπορούν να ομορφύνουν τη ζωή μας, αν είναι αλήθεια ότι μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο να σκέφτεται, να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και να προσπαθεί να την αλλάξει, και αυτό είναι αλήθεια βεβαίως, τότε αυτός ο άνθρωπος, ο Χρήστος Ζερβός, ο Κριστιαν Ζερβός, έχει συνεισφέρει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Thank you.
θα τελειώσω με αυτή τη φωτογραφία και με μια ρίση από ένα του βιβλίο, μια ρίση που εκεί μέσα κρύβεται, αν θέλετε, ίσως η κεντρικότερη άποψη, εκείνη που κινεί τις κοινωνίες και τον άνθρωπο προς τα μπρος. Κοιτάξτε τι λέει ο Ζερβός. Όταν η οργή γεννιέται σε έναν άνθρωπο, ο κόσμος που φέρει μέσα του παραχωρεί τη θέση του στον κόσμο που τον περιέχει και οι πνευματικές του δυνάμεις οξύνονται από την ένταση του περιβάλλοντος. Είναι αυτή η θαυμάσια, η μαγική, αν θέλετε, συνένωση του ανθρώπου με τη φύση, αλλά και με το κοινωνικό περιβάλλον, που από αυτή την έκρηξη μπορεί να γεννηθεί έτσι αυτό το όνειρο που μια ζωή πραγματικά πάλευε ο Κριστιαν και η Ιβόν Ζερβός. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα χαιρόταν πολύ απόψε αν ήξερε ότι ήταν αυτή η εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του και βεβαίως...